αναλύσεις και σήμερα, οι οποίες θα έχουν τα πάντα. Θα έχουν μετρό, θα έχουν πεζοδρομήσεις, θα έχουν κολονάκια, θα έχουν μεταναστευτικό, θα έχουν την κεντρική πολιτική σκηνή. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την Κατερίνα Νοτοπούλου, την βουλευτή στην Α Θεσσαλονίκη, του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μαζί μου στο στούντιο και την καλησπέριζω. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε από Αθήνα μόλις, φαντάζομαι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ. Πράγματι μόλις ήρθε και καθυστέρηση, αλλάζει ο καιρός και πολλές υποχρεώσεις. Μάλιστα. Ας πάμε στα θέματά μας γρήγορα. Καταρχάς, να ξεκινήσω με κακία. Και παπάς και ζευγάς γίνεται. Δηλαδή και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και μάλιστα πρώτη σε Σταυρούς. Αθήνα συνέχεια. Και επικεφαλής της αντιπολίτευσης σε όχι όποιον και όποιον Δήμο, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, με τα τόσα θέματα. Ναι. Γίνεται. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η αντιπολίτευση ή το διακύβευμα αυτής της χρονιάς, αλλά και της επόμενης, δηλαδή το πού πηγαίνει η Θεσσαλονίκη, είναι κάτι που προφανώς δεν εξαντλείται στα όρια του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το υποτιμώ όμως διόλου. Ναι. Που σημαίνει ότι μία παρουσία στη Βουλή, μία παρέμβαση και μάλιστα σε ένα τόσο σημαντικό χαρτοφυλάκι όπως αυτό που μου είχε αναθέσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, τον τουρισμό, ναι, είναι και επίκαιρο λόγω των ημερών, βαραίνει προφανώς τις πλάτες μου. Κακώς επίκαιρο, βέβαια. Είναι επίκαιρο. Ναι. Είναι όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί αφορά την παραγωγική δύναμη της χώρας μας. Mm-hmm. Αν φύγουμε λοιπόν από αυτό και επιστρέψουμε στο ζήτημα της Θεσσαλονίκης, θεωρώ πως είναι δύο καταστάσεις, αν θέλετε, δύο ευθύνες που αλληλοσυμπληρώνονται. Θα παραδεχτώ το ότι είναι πολύ δύσκολο και σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό στο να ανταποκριθεί. Σημαίνει δηλαδή ότι αφήνεις πίσω τον εαυτό σου, αλλά αυτό, αν θέλετε, είτε στην ηλικία είτε με την ορμή και το πόσο πιστεύω σε αυτό που κάνω, είναι διαχειρίσιμο. Για μένα, μπορεί πολλά θέματα να μην χρειάζονται φυσική παρουσία. Για μένα είναι απολύτως σαφές το ότι πρέπει να είμαι εκεί. Είναι άλλο το να σου συμβεί κάτι μία φορά πάρα πολύ σημαντικό και να μην είσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με πληγώνει και το εννοώ. Δεν βλέπω τον κύριο Ταχιάο, παρόλο που δεν είναι βουλευτής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το έχει εγκαταλείψει ήδη. Πρόκειται βέβαια να μας φέρει τη Δευτέρα την πρότασή του για το πώς θα αποσπάσει τα αρχαία. Καλά, ο κ. Ταχιάος είχε και εσωτερικά ζητήματα στην παράταξή του. Αποσπάστηκαν κάποιοι. Όπως θα αποσπαστούν τα αρχαία και πέρασαν στη διοίκηση. Νομίζω ότι ζέρβα. Η αλλαγή του νόμου, για να εξηγήσουμε και στον κόσμο, ποια ήταν αυτή η αλλαγή που δυσκόλεψε τον κύριο Ταχιάο. Από εδώ και πέρα μπορεί ο Δήμαρχος να διατηρεί στην θέση του έναν αντιδήμαρχο ή έναν εντεταλμένο σύμβουλο, παρόλο που αποχωρεί από την παράταξη από την οποία ήρθε. Άρα έδωσε τη δυνατότητα στο Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όχι μόνο να κλέψει στην ουσία να αποσπάσει δημοτικούς συμβούλους. Και αυτό δυσκολεύει τον κύριο Ταχιά, αλλά όπως έστρωσε, ας κοιμηθεί. Για να κλείσω όμως, γιατί είναι κάτι που θα ήθελα να το πω, για μένα είναι βαριά η ευθύνη που κουβαλάω έχοντας κατέβει στις δημοτικές εκλογές υποψήφια δήμαρχος. Για μένα η ευθύνη που κουβαλάω αυτή τη στιγμή και εγώ και η παράταξή μας είναι να φτιάξουμε μια προοδευτική παράταξη, να τη φτιάξουμε, να έχει βάσεις στην τοπική κοινωνία για να διεκδικήσει τον Δήμο την επόμενη φορά. Η επόμενη μέρα μπουτάρι είναι η παράταξη Νοτοπούλου. Το ακούτε, φαντάζομαι. Δεν είναι η πρώτη φορά μας που ακούγεται. Μας ψήγει. Ο κύριος Δήμαρχος μου είπε να μην υιοθετούμε την ατζέντα του μπουτάρι. Να αποκτήσετε δική σας. Αυτό που δυσκολεύεται να αποδεχτεί ο κύριος Ζέρβας είναι το ότι υπάρχει μια προοδευτική παράταξη στην πόλη. Πράγματι, την προηγούμενη περίοδο σε επίπεδο αυτοδιοίκηση ήταν η πρωτοβουλία και η ανοιχτή πόλη. Ναι. Υπάρχουν μέλη και από τις δύο παρατάξεις που συσπηρώθηκαν, αλλά αυτή τη στιγμή η προοδευτική δύναμη στο Δήμο Θεσσαλονίκης είμαστε εμείς. Γιατί δεν είναι προοδευτική δύναμη ο κύριος Ζέρβας, νέος άνθρωπος. Να σας πω την αλήθεια, έλπιζα ότι θα ήταν, ειδικά όταν είδα ότι ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο υιοθέτησε πλήρως τη δικιά μας ρητορική. Θέλει για κάποιος ότι έκανε copy-paste τα δελτία τύπου και τις ανακοινώσεις που βγάζαμε ή τη συνεντεύξη μου. Έλπιζα λοιπόν και είναι γνωστό ότι πολλά μέλη και του ΣΥΡΙΖΑ και της παράταξής μας στήριξαν τον κύριο Ζέρβα. Εμείς τους αφήσαμε απολύτως ελεύθερους γιατί πιστεύουμε στην ελευθερία της γνώμης και της ψήφου να επιλέξουν. Mm-hmm. Ελπίζαμε λοιπόν πως δεν θα ακολουθήσει το δρόμο του κύριου Ταχιάου. Να ακολουθεί ακόμα χειρότερο. Γιατί το και λέτε. Το λέω αυτό ακριβώς γιατί οι προτάσεις που έχει φέρει στα τρία δημοτικά συμβούλια δεν είναι προτάσεις διόλου οραματικές. Αλλά σε πέρα τι από αυτό, αναφέρεστε, δεν στα αρχαία της Βενιζέλου. Δεν έχει φέρει ούτε μία πρόταση. Η κάθε δημοτικό συμβούλιο έρχεται για να ξυλώσει μία δουλειά, ένα έργο της κυβέρνησης, όπως είναι το μετρό, με τρομακτικές επιπτώσεις για τη ζωή των πολιτών στη Θεσσαλονίκη και θα επανέλθουμε, φαντάζομαι. Προφανώς θα επανέλθουμε. Αλλά μέχρι και την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, την πλατεία Ελευθερίας και σας ρωτώ, δεν είμαι μηχανικός. Αλλά ξέρω ότι για να επιλέξω
εξελίξεις ανάμεσα σε ένα έργο που ξεκινάει να υλοποιηθεί και σε μία τροποποίηση του, στην πάυση του έργου ή στο ξύλωμα του έργου, ναι, θα πρέπει να έχεις κάποια τεχνικά δεδομένα. Ναι. Για παράδειγμα, ότι εγώ δεν θέλω να κάνω την πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, γιατί θα είναι προβληματικό για τη συγκοινωνία, αλλά να το αποδείξω, θα είναι χρονοβόρο, θα έχει επιπλέον κόστος. Έρχεται λοιπόν ο Δήμαρχος με θράσος και ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει να σταματήσει η πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας, το οποίο δεν ήταν αποσπασματικό έργο. Θυμόμαστε όλοι πριν από πόσα χρόνια. Αλλά εδώ προέκυψε ζήτημα Βενιζέλου, έτσι όπως προέκυψε, κάτι το οποίο θα μας πάει πολύ πιο πίσω. Αυτό συνδυαστικά για την κυκλοφορία στο στενό κέντρο, στο ιστορικό κέντρο, αντιλαμβάνεστε πόσο προβληματικό θα ήταν. Ας κατανοήσουμε λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι έρχεται ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, εισηγείται να μην παραδοθεί το μέτρο το 2021, να παραδοθεί το 2023, το 2025 και αφού γράφεται αυτό. Εισηγείται ο Δήμαρχος. Εισηγείται. Αυτό είναι ερμηνεία δική σας. Δεν εισηγείται ο Δήμαρχος. Όχι, εισηγείται, μα το περηφανεύεται. Και όλες ότι έπιασε το Μητσοτάκη και το είπε. Ο Δήμαρχος λέει ότι ούτως ή άλλως πριν το τέλος του 2022, αρχές 2023 δεν θα γινόταν. Ναι, αυτό το βγάζει από το μυαλό του όμως. Δήμαρχος, γιατί δεν έχει ένα δεδομένο. Δεν έχει ένα δεδομένο. Ο καθένας κάνει τις εκτιμήσεις του. Και νομίζω πρέπει να βασίζεται. Και στελέχη, ο Δήμαρχος είναι και μηχανικός. Και στελέχη της δικής σας διοίκησης είναι. Ναι. Και στελέχη της δικής σας διοίκησης είχαν αρχίσει να τα μασάνε στο τέλος για το πότε θα ολοκληρωνόταν το μετρό. Γιατί άρχισε το ΜΕΗ άνευ Βενιζέλου. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Το μετρό ήταν το ΜΕΗ άνευ Βενιζέλου, το ξέρετε όμως. Ήταν να τελειώσει το μετρό το 2021. Πράγματι υπήρχε μία μικρή καθυστέρηση, γιατί ο εργολάβος ενημέρωσε το καλοκαίρι μόλις για ένα ή δύο μήνες, αν θυμάμαι, καθυστέρηση. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Αυτός να πάει λοιπόν καθυστέρηση δύο μηνών σε ένα συγκεκριμένο σταθμό. Τι έλεγε και η διοίκηση της Αττικού Μετρό και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και μάλιστα μας κατηγορούσαν, θυμάστε, προεκλογικά τα συζητήσαμε και μαζί, ότι εγκαινιάζαμε σταθμούς, ότι φέρναμε τα τρένα. Λοιπόν, αυτά υπήρχαν. Γιατί φέραμε τα τρένα που μας κατηγορούσαν? Γιατί ήταν μια συμβατική υποχρέωση της εταιρείας να φέρει τα τρένα το 2019 του μετρό. Άρα, εμείς είπαμε ότι το 2021, και δεν το είπαμε, το αποδείξαμε, το είδε ο κόσμος με τα μάτια. Το 2021 θα παραδίδονταν οι 12 από τους 13 σταθμούς και δύο χρόνια μετά ο σταθμός Βενιζέλου. Γιατί αυτό που έγινε πρακτικά, για να το καταλάβει ο κόσμος, μπήκε μια πλάκα κάτω από τα αρχεία, θα περνούσαν από κάτω οι σειρμοί, απρόσκοπτη θα ήταν η διέλευσή τους, δεν θα έβγαινε ο κόσμος στο σταθμό της Βενιζέλου. Η κυβέρνηση λέει ότι απλά αν συνεχίζαμε έτσι, θα έπρεπε κάποια στιγμή να ξανασταματήσουν το μετρό για 6-18 μήνες για να κουμπώσουμε και το σταθμό της Βενιζέλου. Άρα πάμε μία και έξω. Όχι. Αυτή η κυβέρνηση λέει ότι εγώ θα ξυλώσω το σταθμό της Βενιζέλου, γιατί λέει ότι δεν τα έλεγε καλά ο Μιλόπουλος, δεν τα έλεγε καλά η Νότοπουλου και δεν τα έλεγε καλά και ο Τσίπρας. Δεν το έχουν αποδείξει. Μάλιστα, ο Δήμαρχος μας είπε προχθές ότι ο κύριος Σταχιάου ζήτησε μία παράταση προκειμένου να παρουσιάσει την αιτιολόγηση της πρόθεσης του στο Δημοτικό Συμβούλιο Δευτέρα. Ναι. Πότε ήταν η Δευτέρα, ένα μήνα πριν. Ειδική συνεδρίαση αυτή τη Δευτέρα. Λοιπόν, ένα μήνα μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ότι πρόκειται να σταματήσει το έργο του μετρό και να σταματήσει το έργο του μετρό για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος. Να σας θυμίσω ότι... Καλά, τώρα εσείς πιστεύετε ότι ολόκληρη κυβέρνηση και ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχουν στοιχηθεί πίσω από εργολαβικά συμφέροντα? Ναι. Αυτό πιστεύω. Ακριβώς αυτό. Και δεν είναι όμως μία πεποίθησή μου. Διότι εγώ δεν ξυπνάω το πρωί με μία ιδέα όπως ο κ. Ζέρβας και τη φέρνω. Τώρα είναι πολύ σοβαρή αυτή η κατηγορία. Φυσικά και είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και το έχω καταγγείλει με δηλώσεις και στη Βουλή και με ερωτήσεις και όχι μόνο εγώ, ίδιος ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε ότι κάποτε αυτή η εταιρεία, ο εργολάβος για καθυστερήσεις διεκδίκησε περίπου ένα δις. Και το επιδίκασαν τα διαιτητικά δικαστήρια κάτι λιγότερο από 200 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε. Ναι. Λοιπόν, σήμερα έρχεται κάποιος και εισηγείται καθυστερήσεις. Ναι. Αυτές οι καθυστερήσεις γύρουν αποζημιώσεις, δικαίωμα αιτήσεων για αποζημιώσεις, οποίες ποιος θα τις πληρώσει? Ο ελληνικός λαός. Δηλαδή, ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης δεν θα έχει μετρό, θα πληρώσει αποζημιώσεις και όχι μόνο ο κάτοικος της Θεσσαλονίκης, αλλά κάθε Έλληνας φορολογούμενος. Ναι. Και αυτό σημαίνει τι? Αυτό σημαίνει μεγάλα χατήρια στον εθνικό μας εργολάβο. Αυτό σημαίνει. Αυτό σημαίνει μια αιμονή που πηγάζει και από τον Δήμαρχο και από τον κύριο Σιμόπουλο και από τον, και από τον κύριο Τζικώστα. Δεν μπορεί κάποιος να... Μα είναι όλοι στοιχημένοι. Ο Πρωθυπουργός, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο Περιφερειάρχης και τα Καταρχάς, να σας θυμίσω ότι ο Πρωθυπουργός, όταν είχε ερωτηθεί, είχε πει ότι δεν είχε σαφή εικόνα και θα ήθελε να την αποκτήσει. Στην και πρώτη, εγώ έθεσα και μια ερώτηση στον κύριο Καραμαλή στη Βουλή που δεν θυμόταν εάν. Πώς ονομάζεται ακριβώς ο σταθμός. Νομίζω ότι τον έχει πει σταθμό Αγίας Σοφίας, αλλά δεν το ήξερε το θέμα. Για να απαντήσω όμως στο ερώτημά σας, πράγματι εδώ κρύβονται συμφέροντα.
Και είναι κατ' επίφαση το δίλημα, είναι ψεύτικο δίλημα. Θέλουν αρχαία οι αρχαιολόγοι και οι Σιριζέοι και οι αιμονικοί και οι ευαίσθητοι επαγγελματίες. Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς έχει δημιουργηθεί ιδεολογικό βάθρο σε τεχνικές επιλογές. Δηλαδή οι αριστεροί, αφήνουν τα αρχαία, οι δεξιοί τα αποσπούν. Και δεν είναι το μοναδικό με αρχαίο έβριμα. Νομίζω ότι έχει καταρριφθεί δηλαδή, ο μύθος. Θυμάμαι την Αμφίπολη που εκεί οι αριστεροί δεν ασχολούνται και ασχολούνται δεξιοί. Δηλαδή αυτά, ξέρετε, από κάποιο σημείο και μετά αρχίζουν και αποκτούν και μία εσάνς κομική. Έτσι. Mm. Και το ζήτημα είναι ότι ο Θεσσαλονικιός, επειδή δεν είναι όλοι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου της Θεσσαλονίκης, έχουμε αρχίσει και τρελαινόμαστε με αυτή την υπόθεση. Και με το στο τέλος θα πάμε στο τελειώνεται, μας έχετε ζαλίσει. Ωραία, λοιπόν. Άρα, ας τα πούμε πάρα πολύ απλά και ξαναλέω, εγώ δεν είμαι μηχανικός. Ξέρω όμως ότι για να επιλέξεις μία λύση ανάμεσα μία άλλη, είτε πας να αγοράσεις ένα ποτήρι, είτε ένα κινητό, είτε να κατασκευάσεις μία πολυκατοικία, είτε να χτίσετε το μετρό, θα πρέπει να έχεις κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, εδώ υπήρχαν μελέτες. Υπήρχαν μελέτες που έχουν ολοκληρωθεί. Υπήρχαν εγκρίσεις από το ΚΑΣ. Υπήρχαν προεγκρίσεις αυτών των μελετών. Υπήρχαν υπηρεσιακοί που μέχρι και χθες συμφωνούσαν. Μέχρι και χθες κυριολεκτικά. Συμφωνούσαν στο ότι η λύση ήταν η παραμονή καταχώρησης αρχαιοτήτων και όχι η αποσπασή τους. Οι οποίοι άλλαξαν άποψη με την αλλαγή κυβέρνησης. Οι οποίοι άλλαξαν άποψη σήμερα. Και πείτε μου, γιατί άλλαξαν άποψη. Πώς γίνεται να αλλάζουν άποψη. Πώς γίνεται μέρα την μέρα να υπογράφουν το ένα και την άλλη μέρα να υπογράφουν το άλλο. Προφανώς υπάρχει μια πολιτική πίεση, η οποία ασκείται και εκ των υστέρων. Λοιπόν, τι έχει ανάγκη ο Θεσσαλονικιός? Γιατί εγώ καταλαβαίνω το ότι κουράζει να λες είναι ένας σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος, δεν το υποτιμούμε όμως. Ναι. Πείτε μου την Πομπία, θα την ξυλώναμε, θα ξυλώναμε την Καμάρα, θα ξυλώναμε το Λευκό Πύργο. Εσείς δεν έχετε πιστεί ότι αν γίνει απόσπαση και επανατοποθέτηση δεν υπάρχει κίνδυνο ξέρω, για τα ευρήματα? Δεν έχετε πιστεί ούτε εσείς και δεν εννοώ. Εγώ δεν έχω πιστεί, ούτε για την άλλη λύση. Σας το λέω ότι ευθέως και δεν ξέρω ποιος έχει πιστεί για ποια λύση. Αν κοιτάξουμε όχι στην Ιταλία, στα Βαλκάνια, σε γειτονικές χώρες, θα δούμε τόσο πολλές πόλεις που έχουν πάρει την πρώτη επιλογή, δηλαδή τις παραμονές των αρχαιοτήτων. Mm-hmm. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι όταν μιλάμε για να θέλαμε να δημιουργήσουμε νέα τοπόσημα στις εκλογές, το έλεγε ο κύριος Σταχιάος Πολάκης σε όλα τα debate, έχεις ένα νέο τοπόσημο. Ένα χώρο που ήδη έρχονται να επισκεφθούν ακόμα και τώρα που είναι από κάτω από το μετρό, από τις κατασκευές εννοώ, αρχαιολόγοι από όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε έναν σπουδαίο τουριστικό προορισμό. Η ιστορία μας δεν την ξυλώνεις. Είναι σημαντικό όμως να καταλάβει ο τηλεθεατής και ο πολίτης της Θεσσαλονίκης ότι δεν πρόκειται για μια αρχαιολαγνία. Ο πολιτισμός έχει προστιθέμενη αξία και στην οικονομία και στον τουρισμό και στη ζωή της πόλης. Έβεσε το παρελθόν σου, αλλά εμείς τι ζητάμε? Να γίνει το μετρό. Το μετρό λοιπόν ήταν να παραδοθεί το 2021 και όποιος τολμήσει να μην το παραδώσει το 2021 είναι υπόλογος απέναντι στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Να αλλάξω θέμα, να πάω στο μεταναστευτικό. Να φύγουμε από τις πόλεις. Σχεδόν επιχαίρουν στελέχη σας για την κατάσταση που επικρατεί. Δηλαδή δίνετε την αίσθηση καλά να πάθετε. Όταν κάνατε ό,τι κάνατε αντιπολιτευτικά, λέτε στην ίν κυβέρνηση την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ορίστε τώρα τα λούζεστε. Νομίζω ότι μας αδικεί λίγο αυτή η περιγραφή και το λέω γιατί προφανώς. Ναι, όχι, δεν παρεξηγούμε όμως. Πράγματι μας αδικεί διότι ο ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι του, αλλά κυρίως οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν δείξει τέτοια ανθρωπιά, τέτοια αλληλεγγύη όλα αυτά τα χρόνια, πριν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά. Ναι. Που αποδεικνύεται ότι είναι μια πραγματική αγωνία για τον άνθρωπο. Θα σας θυμίσω ότι λίγα χρόνια πριν γινόταν καυγάδες έξω από τα σχολεία, όταν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μαζί με στελέχη της Χρυσής Αυγής δεν άφηναν τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα να μπουν μέσα στα σχολεία. Να σας θυμίσω ότι η πρώτη πράξη αυτής της κυβέρνησης ήταν να πάρει το ΆΜΚΑ από τα προσφυγόπουλα και άρα να τα αφήσει χωρίς εμβολιασμό. Και ευτυχώς και προς τιμήν τους τήρησαν τον όρκο τους στον Ιπποκράτη οι Έλληνες γιατροί και τα εμβολίασαν τα παιδιά ή παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και την ιατρική περίθαλψη σε παιδιά που κινδύνευαν. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όχι μόνο δεν επιχαίρει, αλλά βάζει για άλλη μια φορά το πιο κρίσιμο ζήτημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα και η Ευρώπη στη σωστή του βάση. Αυτή η βάση είναι μια βάση ευρωπαϊκή, είναι διεθνής, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα τέτοιο πρόβλημα. Θα έπρεπε. Πάει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης στο εξωτερικό και λέει ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα διεθνές. Και λέει ότι όλοι μαζί να το λύσουμε. Ξαναμπαίνει μέσα, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ.
5.000 ήταν με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Μόρια, 12.000 είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πάγωσε η μετακίνηση των προσφύγων στην ενδοχώρα? Η κατηγορία που ακούω τελευταία από την κυβέρνηση είναι ότι στα ζητήματα ασύλου δεν κάνατε τίποτα. Μάλιστα, άκουγα τον Πρωθυπουργό σήμερα το πρωί στην ώρα του στη Βουλή να λέει ότι αφήσατε εκκρεμίσει σχεδόν 70.000 αιτήσει, οι οποίε δεν εξετάστηκαν. Ναι. Και είπε ότι θα το προχωρήσει άμεσα. Θα το προχωρήσει πόσο άμεσα, είδατε. Και... 9 μήνες είπε. 6 μήνες είναι τώρα. Αδιάβαστος ο κ. Μητσοτάκης. Εγώ είπε το τσόλα, αυτό που είναι κρίσιμο για τη ζωή των ανθρώπων. Και ήταν... όσοι δεν δικαιούνται να έχουν, να αποκτήσουν άσυλο, θα επιστρέφουν. Τώρα, βέβαια, το θα επιστρέφουν είναι ένα ζήτημα που θα επιστρέφουν, γιατί και με τους γείτονες οι σχέσεις μας είναι ηλεκτρισμένες έως πάρα πολύ κακές αυτή την περίοδο. Εξ όσων έχουμε ενημερωθεί από τις διαρροές, τις επίσημες δηλώσεις του στον τύπο μετά τη συνάντηση με τον Ερντογάν, δεν συζητήσαν ούτε για την τουρκική προκλητικότητα, ούτε για την προκλητικότητα στην Κύπρο, ούτε για το προσφυγικό. Ναι. Θα αναρωτιούνται λοιπόν εύλογα κανείς τι συζήτησαν. Ναι. Το δεύτερο και το πιο σοβαρό και είναι... Και ο προκάτοχός του όταν συζήτησε, βέβαια, οι συζητήσεις ήταν... Θυμάστε ποιου περιεχομένου. Μόνο που δεν πιαστήκαμε μαλλί με μαλλί on camera. Νομίζω ότι ήταν... να σας θυμίσω λοιπόν ότι ο τότε πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας είχε πάρει συγχαρητήρια από, και από τους Ευρωπαίους, αλλά κυρίως από τους Έλληνες πολίτες, ακριβώς γιατί είχε το θάρρος, την τόλμη, την ετοιμότητα. Θέλω να πω ότι αυτές οι συζητήσεις γίνονται σε όταν μη ακουόντων. Όταν δεν θέλει ο συνομιλητής να ακούσει, ό,τι και να λες. Υπερασπίστηκε ο Αλέξης Τσίπρας τα συμφέροντα της πατρίδας μας, την πατρίδα μας, κάτι που δεν είχε το θάρρος ο πρωθυπουργός ο σημερινός να το πράξει. Ναι. Αυτό όμως, ας επιστρέψουμε λίγο στο προηγούμενο. Ποια είναι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας για να διαχειριστεί το προσφυγικό? Πάντοχος σε τις μετακινήσεις, είχαμε θάνατο ανθρώπου. Πέθανε μια γυναίκα την προηγούμενη σε πλήρη εξέλιξη. Πέθανε το παιδί στο κουτί, συγγνώμη. Οι μετακινήσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και θα συνεχιστούν. Τώρα το καλοκαίρι, τους δύο μήνες, ξέρω... συγγνώμη, στο λάθος, τα δύο μήνες που τους είχαν παγώσει. Πώς έγιναν από 5.000 στη Μόρια, έγιναν 12. Η έξαρση είναι του τελευταίου χρονικού διαστήματος, μέσα στο Σεπτέμβριο. Η διαχείριση όμως ήταν διαφορετική με τον ΣΥΡΙΖΑ και διαφορετική με τη Νέα Δημοκρατία. Πάντως, στο κεφάλαιο ισομέρεια, να το καταθέσω αυτό ως αγωνία και διαμαρτυρία πολλών τοπικών αρχόντων και πολλών πολιτών στη Βόρεια Ελλάδα, βλέπω να συνεχίζεται. Υπάρχουν βέβαια δηλώσεις από τον κύριο Χρυσοχοίδη ότι θα διευρυνθεί το πεδίο, αλλά αυτό το καταλογίζουμε στην πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που σκεφτόταν και η προηγούμενη κυβέρνηση όταν ήταν να αποσυμφορήσει τα νησιά ήταν Βόρεια Ελλάδα. Τα Βόρεια Ελλάδα, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι πράγματι το μεγαλύτερο βάρος το είχε σηκώσει η Βόρεια Ελλάδα. Να θυμίσω επίσης ότι το Βαγιοχώρι που διάβασα ότι το ξανανοίγουν είχε κλείσει μετά από έντονη κατακραυγή από την τοπική κοινωνία και όχι μόνο για τις πολύ κακές συνθήκες που ζούσαν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Και βλέπουμε να ξανανοίγει, άρα δεν βλέπουμε μια πολιτική ενσωμάτωση, ενώ υπήρχε καλή πρακτική που υιοθετήθηκε, προσπαθήσαμε να υιοθετήσουμε τα τελευταία χρόνια. Έρχεται λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και λέει ότι θα εφαρμόσει ένα πολύ αυστηρότερο πλαίσιο που θα είναι αποθετικό. Και ρωτώ εγώ. Ένας γονιός που είναι σε μια χώρα που έχει πόλεμο, δεν θα κάνει τα πάντα για να φέρει το παιδί του? Είδαμε τις προάλλες πώς ήρθε, πώς πνίγηκαν από την Τουρκία καθηγητές. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι τουλάχιστον ανόητο να προσπαθείς να βάλεις σε τέτοιου είδους αποτρεπτικές τεχνικές στο προσφυγικό και να μην το διαχειρίζεις και το διαπραγματεύεσαι στα διεθνή φόρα. Η ουσιαστική λύση ενός τέτοιου προβλήματος είναι πάντα στην πηγή. Μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι, όσο υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα. Έχει διαχείριση όμως την αξία της και προφανώς οι επαναπροωθήσεις ήταν παράνομες. Παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας. Εμείς έχουμε ευθύνη ως χώρα να κάνουμε έρευνες και διασώσεις στη θάλασσα. Όχι επαναπροωθήσεις. Θέλω τα τελευταία δύο λεπτά να τα αφιερώσω στα εσωκομματικά σας. Θέλετε να μου πείτε ένα όνομα που σας αρέσει για το νέο ΣΥΡΙΖΑ? ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Νομίζω ότι. Μεγάλο δεν είναι. Κοιτάξτε. Ο... Νέο ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, πώς σας ακούγεται? Καθόλου ρεαλιστικό. Καθόλου ρεαλιστικό και καθόλου θελκτικό. Νομίζω ότι ως πολιτικός χώρος το ΠΑΣΟΚ έκανε τον κύκλο του. Ναι. Είχα και μία διαμάχη της προάλλησης. Βοηθήσατε και εσείς να ολοκληρώσει τον κύκλο του. Δεν αφήσατε. Του κοινά, αλλά έκανε τον κύκλο του. Και ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 32%. Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 32%. Πήρε μια σκυρότατη εντολή, πράγματι για να μεταξελιχθεί. Ναι. Και είναι υποχρέωση του ΣΥΡΙΖΑ και εμάς των στελεχών του να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν. Δεν το κερδίσαμε αυτό το στίχημα. Όταν λέτε
πάρτε τον ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια σας, αυτό το νέο σύνθημα, τι εννοείτε, γιατί άκουσα... Δημοκρατία, συμμετοχή. Δεν μπορεί να εκφράζει τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε μόνο τα βουλευτές του, ούτε μόνο φυσικά τα στελέχη του ή οι τοπικές του οργανώσεις όσο έχουν μέχρι σήμερα. Θα πρέπει να ανοίξουν και να μπουν οι παραγωγικές δυνάμεις. Άρα μην ψάχνουμε μόνο στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ή του ΚΙΝΑΛ. Προφανώς, εφόσον υπάρχει προγραμματική συμφωνία, είναι απολύτως καλοδεχούμενα. Αλλά νομίζω ότι αν κάποιο στοίχημα πρέπει να κερδίσουμε, και σαν Κατερίνα το πιστεύω και κράδαντα, είναι οι νέοι άνθρωποι να ασχοληθούν με την πολιτική. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση και απαντώ εντελώς ειλικρινά στο ερώτημά σας, στο ότι στις εκλογές την τελευταία στιγμή προσπαθούσαμε να πείσουμε τους νέους να ψηφίσουν. Δεν είχαν κατακτήσει την... Δεν είχαμε κερδίσει την εμπιστοσύνη τους κάποιον. Αυτό είναι το στοίχημα της επόμενης περίοδου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν στην εκπομπή. Να είστε καλά. Θα κάνουμε, κυρίες και κύριοι, ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα και σε ελάχιστα λεπτά θα είμαστε μαζί με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.